Και φτάνουμε στο 95 και κάνει αυτό το οποίο κάνει ο Ματέο Γκαρσία. Και βλέπουμε εμείς μετά, όσοι ήμασταν στο γήπεδο, μια ωραιότατη κυρία να βάζει τα κλάματα. Κυρία Μελίνα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Τι κάνετε, χαμογελάτε σήμερα? Σήμερα μόνο χαμογελάω. Σήμερα είμαι τέλεια, πετάω στο ουράνι. Καταρχήν καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν αντιληφθήκατε ότι έχετε γίνει το πρόσωπο που έχει μπει στο σπίτι του κάθε Αριανού από το βράδυ του Σαββάτου. Το κατάλαβα μετά τον γκολ του Ματέο. Εκεί τα είδα όλα. Καταρχήν θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, γνωστούς και αγνώστους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, δεν έχω λόγια, δηλαδή για την αγάπη που έχω πάρει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Αν και βλέπω ότι αντιλαμβάνομαι ότι πηγαίνετε στο γήπεδο και τα λοιπά, είστε συνηθισμένοι. Ναι. Κοιτάξτε, Χρύσα, δεν πάω πολύ τακτικά στο γήπεδο να σου πω, γιατί λόγω οικονομικών και η δουλειά μου είναι λίγο αυτή. Ναι. Δεν πηγαίνω τακτικά, οπότε μπορώ. Παίρνω το γιο μου και πάω. Mm-hmm. Μαζί με τον γιο, ο γιο είναι, που πανηγυρίζεται. Ο γιο μου, το παλικάρι μου, ο γιο μου. Ωραία. Όποτε μπορώ, τα οικονομικά μου μου επιτρέπουν, πηγαίνω. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και τι έγινε το Σάββατο? Έτυχε το Σάββατο μόνο που δεν έμεινα στον τόπο. Μόνο που δεν έμεινα στον τόπο. Ας, τι να σε πω, κλάμα. Ήταν τελείως αυθόρμητο, ήταν τόσο η ένταση μεγάλη. Στο ημίχρονο λέω το γιο μου, εγώ δεν μπορώ να κάθω επί στην καρέκλα. Είχα τέτοια υπερένταση. Και με το που πήγε το τρίτο το γκολ, εντάξει, τα είδα όλα, δεν υπήρχε. Νόμιζα ήμουν σε ένα δικό μου πλανήτη. Να το πω έτσι. Στον πλανήτη Άρη. Στον πλανήτη Άρη. Αυτό ακριβώς. Αυτό όμως, κυρία Μελίνα, είναι και το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι και ο Άρης. Χρήσατε, συγγνώμη, στο ελληνικό. Μελίνα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι και ο Άρης. Έτσι είναι ο Άρης. Γεμάτο συγκινήσεις. Είχαμε τις πίκρες μας, είχαμε τις χαρές μας, αλλά πάντα δίπλα στον Άρη μας, στην ομάδα μας. Παρακολουθείτε ακόμα και αν δεν είσαι στο γήπεδο, όπως λέτε, γιατί αντιλαμβάνομαι το οικονομικό είναι πολύ σημαντικό για τα ειδικά τελευταία χρόνια. Τα μάτς τα βλέπετε, φαντάζομαι, τηλεόραση και τα λοιπά. Έβαλα ένα ιντερνετικά και ένα Νόβα και Κοσμοτέ και τέτοια για να βλέπω τον Άρη. Τώρα τι ψάχνεις, άστο. Τι ψάχνεις, το σπίτι είναι σε γεμάτο σημαίες και φωτογραφίες του Άρη. Τι να σου πω άλλο. Να πω εδώ ότι είδα και μια ωραία προσπάθεια από τα παιδιά του Άρης Media Factory. Είχαν ένα διαγωνισμό για να δώσουν μια φανέλα με υπογραφές και τα λοιπά. Την κερδίσατε μόνοι σας τη φανέλα, λένε τα παιδιά. Θα την πάρετε εσείς. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και στα παιδιά. Ναι, με ενημερώσαν, μίλησα μαζί τους. Τι να πω, δεν έχω λόγια, δεν υπάρχουν λόγια να πω. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους, Επειδή ξέρω ότι είσαι στη δουλειά σας και σας έχουμε κλέψει για λίγο, θέλω απλά να πω. Η δουλειά μου κανονικά είναι. Είμαι σχολική καθαρίστρια. Ναι. Έχω απεργία σήμερα, Δευτέρα και Τρίτη. Ορίστε. Αλλά δουλεύω στις λαϊκές με τον αδερφό μου. Τι να κάνω. Και είμαι στη λαϊκή. Είναι όποτε πολύ, μπορώ, είναι, έρχομαι, είναι, τον βοηθάω. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι δείχνει ότι ένας φίλαθλος του Άρη, ο οποίος έχει την καθημερινότητα, την πολύ σκληρή καθημερινότητα του, με πάρα πολλά θέματα, ζητήματα. Πάρα πολύ. Κλαίει για τον Άρη, για ένα γκολ. Και κλαίει από χαρά. Μόνο κλαίει. Μόνο για τον Άρη κλαίω. Εδώ κλάψαμε για τη, δεν θα κλάψουμε για τη χαρά. Τι κλάμα έχουμε ρίξει για τον Άρη, εγώ το ξέρω. Να σας πω πάντως αλλά ότι... Αλλά όλα καλά, όλα καλά. Ότι... Όλα καλά. Έτσι, να σας πω ότι το κλάμα σας έφερε πολλά χαμόγελα, έφερε περηφάνεια, έφερε εκατοντάδες χιλιάδες ποσταρίσματα στο Facebook. Η φωτογραφία σε γίνει viral. Το είχα. Άστο. Και πώς ντρέπω. Εντάξει. Θα σας πω λοιπόν. Όλα καλά, εντάξει. Να συνεχίσετε να κλαίτε από χαρά. Να συνεχίσετε να κλαίτε από μπόσα του Ματέο. Και πραγματικά μαζί πάντα δίπλα στην ομάδα μας. Ναι. Πρέπει να είμαστε. Να τη στηρίζουμε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Έτσι. Και με το παλικάρι σας, ένα τίτλο με το παλικάρι σας πανηγυρίσατε. Πάντα. Και το κορίτσι. Έχω και μια κόρη, αλλά η κόρη δεν ακολουθεί πολύ. Τα διδυμάκια μου. Α, και δίδυμα. Δεν,
Δίδυμα, δίδυμα, ναι. Αλλά δεν ακολουθεί. Να πω και κάτι τελευταίο. Ό,τι θέλετε. Θα πρέπει οι γονείς να πούμε στα παιδιά μας να τον αντίπαλο φύλαθλο είτε οπαδό να το σεβόμαστε πάντα. Αυτό. Έτσι είναι. Έτσι αν είναι, έτσι και ζεις και μια ζωή Άρης. Έτσι είναι. Να είστε πάντα καλά και αντιλαμβάνομαι και γιατί το σκέφτεστε, γιατί και είστε μάνα, το παιδί σας στο γήπεδο, καταλαβαίνω το φόβο και εγώ ως πατέρας τα συναισθήματα εκείνες τις μέρες που έγινε η δολοφονία ήταν απίστευτα και ένιωσα και μπερδεμένος πολλές φορές, γιατί το παιδί μου, ο γιος μου, η κόρη μου με τα ρούχα του Άρη είναι και η γειτονιά μου εκεί που μεγάλωσα, είναι το πατρικό μου εκεί, ακριβώς εκεί, λίγο πιο δίπλα στη Δημοχάρους. Και εγώ είμαι σήμερα στη Λαϊκή εκεί κοντά. Και είναι λίγο δύσκολο. Η λαϊκή που είναι εκεί πέρα. Α, εκεί στη. Αριλάου. Στη Γιάννη Αγγέλου. Στη Γιάννη Αγγέλου. Α, μάλιστα. Να, ναι, σωστά, ναι, ναι. Άρα θα περάσετε πάλι από το εκεί πέρα. Δείτε λίγο τις σημαίες να κυματίζουν. Λίγο πιο μετά, ναι. Τώρα η ώρα δύσκολη. Θα πάρω μια μυρωδιά και σήμερα. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χάρηκα που μιλήσαμε, Χρήστα, να πει. Χάρηκα. Και πάλι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε ευχαριστώ. Καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ. Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Μελίνα.